είναι πολύ μικρό το ποσοστό των φοιτητών που απέχει από την εξεταστική λόγω κορονοϊού, σημειώνει ο αντιπρίτανης ακαδημαϊκών θεμάτων Μιχάλης Λαγουδάκης. Από τους περίπου 5.000 εγγεγραμμένους φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης, σε κάθε εξεταστική περίοδο συμμετέχουν περίπου 3.000 και από αυτούς μόνο 25 έχουν βρεθεί θετικοί στον ιό ή παραμένουν σε καραντίνα. 25 οι κόκκινοι, δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι εμφανίζονται μέσα στο σύστημα ότι δεν μπορούν να παραστούν με φυσική παρουσία στην Πολυτεχνιούπολη, διότι αυτή τη στιγμή είτε έχουν διαγνωστεί θετικοί είτε βρίσκονται σε καραντίνα. Δεν είναι μόνο για φοιτητές, είναι για όλο το ακαδημαϊκό προσωπικό. Έτσι είναι πάρα πολύ μικρά, μιλάμε για 1% της πολυτεχνικής κοινότητας. Οι φοιτητές καταγγέλνουν ότι κατά τη διάρκεια της χρονιάς δεν πάρθηκαν επιπλέον μέτρα για τους συναδέλφους τους που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, με αποτέλεσμα να απέχουν από τα διαζώσεις μαθήματα και τελικά από τις εξετάσεις. Το 85% των φοιτητών πάντως έχει ολοκληρώσει τον εμβολιασμό του. Ήδη αρκετές μεμονωμένες περιπτώσεις φοιτητών που είναι ευπαθείς ομάδες και ακριβώς επειδή δεν υπάρχει καμία μέρημνα στο Πολυτεχνείο, ενώ έχει ξεκινήσει η εξεταστική, δεν έρχονται να δώσουν. Επίσης δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη. Ναι, ακριβώς. Δεν υπάρχει δυνατότητα εξ αποστάσεως εξέτασης, δεν υπάρχει δυνατότητες απαλλακτικών εργασιών, παρόλο που μέσα στο εξάμηνο αυτές είναι πάρα πολλές. Οι καθηγητές δεν δέχονται να απαλλάσσεις. Οι οδηγίες του Υπουργείου δεν περιλαμβάνουν κάτι συγκεκριμένο για φοιτητές οι οποίοι βρίσκονται σε ευπαθείς ομάδες. Mm-hmm. Αυτό τώρα, εάν με κάποιο τρόπο τα ιατρικά στοιχεία, δηλαδή που υπάρχουν τα προσωπικά τους ιατρικά στοιχεία στην ΕΔΙΚΑ, τους εμφανίσει ως κόκκινους στο ΕΤΟΥΠΑΣ, τότε σίγουρα δικαιολογούνται για εξέταση σε άλλη ημερομηνία. Έτσι, διαφορετικά θα πρέπει να εξεταστούν τώρα. Κάθε εξάμηνο εξετάζονται περίπου 500 μαθήματα μέσα σε ένα μήνα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών στο Πολυτεχνείο Κρήτης.